θα περάσουμε λίγο εκτός σύνορων, να πούμε στα σύντομα μια ειδήσια η οποία έρχεται από το διεθνές ρεπορτάζ. Η πρώτη έχει να κάνει με την επίσκεψη Ερντογάν στη Γερμανία μετά από 4 χρόνια. Το μήνυμα που στείλει ο Σόλτς και το κρατάμε είναι ότι μπορεί να μην πουληθούν τα αεροπλάνα, τα Eurofighter, τα οποία σκόπευαν να δώσουν προς την Τουρκία. Όλα αυτά στον απόϊχο και τις σκληρές τάσεις που τηρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απέναντι στην Τουρκία για τα F-16, το πρόγραμμα το οποίο έχει παγώσει. Και όλα στην Αμερική γίνονταν προσπάθειες να ξεπαγώσουν αυτές τις διαδικασίες και μετά την εποχή Μενέντες. Υπήρχαν άτομα κλειδιά στο Λευκό Οίκο, φιλότουρκοι, οι οποίοι προωθούσαν όλο αυτό, και μία από αυτές εγκατέλειψε και τον Λευκό Οίκο. Θα κάνουμε μία συζήτηση από αυτού μαζί με τον Χρήστο Κωνσταντινίδη, είναι αρχισυντάκτης της ιστοσελίδας Infognomon Politics. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλό μεσημέρι από την Κύπρο. Κύριε Πούλαντε, γεια σας από την Ελλάδα, χαιρετίσματα σε όλους τους Κύπριους αδελφούς μας. Λοιπόν, έχετε γράψει και ένα σχετικό άρθρο, το διαβάσαμε. Είναι αυτή η σύμβουλος του Biden που τώρα φεύγει. Με ποιο τρόπο έγινε η απομάκρυση από μόνη τη, έδιωξαν, τι ακριβώς συμβαίνει? Να πούμε ότι το πολίτικο τη χαρακτηρίζει αρχιτέκτονα της ευρωπαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης του Τζο Biden. Αναφερόμαστε στην Αμάντα Σλόατ, η οποία αποχώρησε από το Λευκό Οίκο και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Το πολίτικο αναφέρει, βασικά με φιλοξενεί δικές της δηλώσεις, που αναφέρει ότι κουράστηκε μετά από 3 χρόνια παρουσίας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και πλέον δεν υπάρχει κάποια λεπτομέρεια για τη συνέχεια της καριέρας της. Η ίδια λέει ότι θέλει να αφοσιωθεί σε ταξίδια και θα πάει στην Ινδία για να ασχοληθεί με τη γιόγκα. Εναλλακτικά πράγματα δηλαδή. Να πούμε ότι ήταν εχθρός και της Ελλάδας και της Κύπρου συγκεκριμένη, έτσι? Ακριβώς. Το θέμα, όπως είπαμε, η είδηση προήλθε από το δημοσίευμα του Πολίτικο, το οποίο είδαν αιμογενειακά μήνυμα, όπως το Hellas Journal του κ. Ιγνατίου, και το αναδείξανε γιατί για λόγο προσωπικότητα έκανε πολλά λάθη στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, αδικώντας κατάφορα Ελλάδα και Κύπρο. Να σημειώσουμε κιόλας ότι πριν από μερικούς μήνες, βασικά στις αρχές του 2023, όταν υπήρξε μια ατυχής δήλωση από Έλληνα πολιτικό για τα F-16, είχε φιλοξενηθεί στην συχνότητα του Open ο κύριος Έντι Ζεμενίδης, ο αντιπρόεδρος του ΧΑΛΚ, και είχε πει ότι υπάρχουν άτομα στο Λευκό Οίκο το οποίο περιορίζουν τις σχέσεις, τον είπα, με την Ελλάδα και την Κύπρο, αναφέροντας ότι προσπαθούν να σπρώξουν μια θέση που αφορά τα F-16 τουρκικά. Δηλαδή, να πάρει η Ελλάδα F-35 μόνο και εφόσον εξοπλιστεί η Τουρκία με F-16, δηλαδή να αναβαθμίσει το στόλο της με τα F-16 Viper. Η αποκάλυψη έγινε στον αέρα της εκπομπής. Ο κ. Ζεμενίδης προφανώς και πληροφόρησε τους δημοσιογράφους ότι πρόκειται για την λόγω κυρία, την οποία αν ψάξουμε λίγο παραπάνω θα βρούμε 2 πολύ ενδιαφέροντα άρθρα. Συγκεκριμένα έχει γράψει στο Foreign Policy 2 άρθρα με τίτλους που αφορούν τη συμμαχία της Τουρκίας και τον ΗΠΑ, πώς μπορεί να διασωθεί η συμμαχία, η φιλία των ΗΠΑ με την Τουρκία. Ακριβώς. Ναι. Και βέβαια την έχουν μεγάλη εκτίμηση στη ΣΥΠΑ. Ο κύριος Τζέικ Σάλιβαν είχε μιλήσει για την ίδια και με τα θερμότερα λόγια, ότι θα ανοίξει στην κυβέρνηση και ότι ήταν πολύ μεγάλη η συμμετοχή της όσον αφορά την ευάθυνση των σχέσεων με τους συμμάχους των ΗΠΑ και την αντιμετώπιση της Ρωσίας. Μάλιστα, είμαστε και αναμονή. Έχει παγώσει και όλη η διαδικασία μαζί με τον Μενέντες. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του. Έχουν ακουστεί πολλά ονόματα. Κάποια από αυτοί είναι και στην ίδια γραμμή με τον ίδιο. Αυτό είναι το θετικό, Μάριο, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στο Κογκρέσο το οποίο ασπάζουν τις ίδιες θέσεις με τον Μενέντε και έχουν την ίδια αιχμηρή θέση εναντίον της Τουρκίας, ότι δηλαδή δεν μπορεί η Τουρκία να μιλάει όταν κατέχει την Κύπρο, δεν μπορεί η Τουρκία να ζητάει F-16 όταν παραβιάζει το εθνικό αεροπλάνο χώρο της Ελλάδας και ασκεί πολύ αναδρομητική πολιτική. Και δεν είναι ένας αξιόπιστος νατοϊκός σύμμαχος όταν συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται στο Ισραήλ τώρα που χαϊδεύει την Χαμάς. Αγαπητέ Χρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση.